Ευρωεκλογές 2024 στον δρόμο προς τις κάλπες. Ακολουθεί πολιτική συνέντευξη. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο γνωστός ηθοποιός, ο κύριος Νικόλαος Αναδιώτης. Είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με το κόμμα Νίκη. Στο μικρόφωνο Γιώτα Πολίτη. Να καλημερίσουμε τον κύριο Νικόλαο Αναδιώτη, υποψήφιο ευρωβουλευτή με το κόμμα Νίκη. Γνωστός αγαπημένος Έλληνας ηθοποιός. Χρόνια πολλά από τα Κύθυρα. Χριστός Ανέστη, σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα στα Κύθυρα που συνομιλούμε. Κύριε Ναδιώτη, για ποιο λόγο μπήκατε στη διαδικασία να βάλετε το όνομά σας σε ένα ευρωψηφοδέλτιο, πώς πάρθηκε η απόφαση και γιατί με το κόμμα Νίκη? Ένα-ένα. Καταρχάς μου έγινε η πρόταση. Νωρίτερα δεν είχα, ενώ με ενδιέφερε πάρα πολύ η κοινωνία μας, το που πηγαίνει, που οδεύει και ασχολούμαι με την πολιτική ανενεργώς τόσα χρόνια, αλλά με μεγάλο ενδιαφέρον. Και χωρίς να ήθελα να ασχοληθώ νωρίτερα, γιατί δεν είχα κάτι που να με αντιπροσώπευε, γι' αυτό και δεν είχα τολμήσει. Μου έγινε η πρόταση από τον πρόεδρο, τον κύριο Ματσιό, τον Δημήτρη. Το κουβέντιασα πρώτα απ' όλα με τη σύζυγό μου, έπειτα με την ευχή του πνευματικού μου, αποφάσισα ότι δεν πάει άλλο. Φτάνει ο καναπές, φτάνει το κινητό, φτάνει το κουτσομπολιό μεταξύ μας. Πρέπει ο καθένας να το μετερίζει του, με το δικό του τρόπο, με τις δυνατότητές του, με ό,τι μέσο έχει. Αν αγαπάει αυτή την πατρίδα και έχει ενδιαφέρον για την Ελλάδα και τις επόμενες γενιές, πρέπει κάτι να κάνει. Νομίζω ότι έφτασε ο κόμπος στο χτένι, εισαγωγικά που λέμε. Mm-hmm. Οπότε έτσι και χωρίς μεγάλη δυσκολία πήρα την απόφαση. Τώρα όσον αφορά το κόμμα Νίκη, είναι κάτι που με εκφράζει απόλυτα. Ποτέ δεν είχα ξαναψηφίσει σε εκλογές. Παρά στο παρελθόν επέλεγα το μη χείρον βέλτιστον. Δόξα τω Θεώ, ήρθε στην πολιτική σκηνή ένα κίνημα το οποίο αντιπροσωπεύει όλα αυτά τα οποία πρεσβεύω και εγώ. Οπότε δεν είναι και δύσκολη απόφαση. Και αφού ανέφερα το ηθοποιός, γενικά το τελευταίο διάστημα ακούμε όλοι για τα κόμματα των celebrities, με αρνητική χρειά βέβαια. Θεωρείτε ότι η αναγνωρισιμότητά σας θα επηρεάσει την εκλογή σας, και αν είναι άδικο το να χαρακτηρίζουν τους celebrities ως ότι απλά θα φέρουν ψήφους? Εντάξει, δεν μπορώ να κατηγορήσω κάποιον τον οποίο κάνουν με, και έχοντας αρνητική χρειά για τους celebrities, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, σίγουρα θα ωφελήσει η αναγνωρισιμότητα. Αυτό έχει αποδείξει το παρελθόν. Τώρα δεν ξέρω στη συγκεκριμένη περίπτωση, έχουμε να βοηθήσει όμως. Είδαμε έκπληκτη ένα περιστατικό μέσα σε μια εκκλησία από πρώην υποψήφια της Νίκης με το χαστούκι στη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Και λέω πρώην γιατί άμεσα το κόμμα σας με ανακοίνωση επιβεβαίωσε την αναστολή της κομματικής της ιδιότητας. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας. Να διορθώσουμε καταρχάς, δεν νομίζω να ήταν υποψήφια, ήταν απλά κάποιο μέλος της Νίκης, το οποίο μάλιστα είχε αποστασιοποιηθεί και πολύ νωρίτερα από το γεγονός. Βέβαια μπορεί να μην το γνώριζε αυτό ο πρόεδρος, δεν μπορεί να το γνωρίζει το κάθε μέλος προσωπικά και τι κάνει, αλλά νομίζω ότι ο μηχανισμός της Νίκης μέσα σε 20 λεπτά, δεν ξέρω αν πήρε λίγο περισσότερο, ήταν και ήρθε άμεσα και η διαγραφή του μέλους αυτού. Γιατί η Νίκη, το έχουμε ακούσει και θα το ακούσετε και από μένα, καταδικάζει κάθε μορφή βίας, οποιαδήποτε κι αν είναι αυτή, και φυσικά αν είναι οποιαδήποτε, πόσο μάλλον όταν αυτή γίνεται σε ένα για εμάς τόσο ιεροχώρο όπως είναι ένας ναός ορθόδοξος. Κύριε Ναδιώτη, αν είχατε τη δυνατότητα και εσείς προσωπικά αλλά και ως Νίκη, θα καταργούσατε τον νόμο για το γάμο της ισότητας που όλο αυτό το διάστημα διαφωνείτε? Ισότητας τι εννοείτε? Τον νόμο φίλων ζευγαριών. Α, να τα λέμε συγκεκριμένα τα πράγματα. Εμείς είμαστε υπέρ της ισότητας. Και επειδή είμαστε υπέρ της ισότητας, γι' αυτό και θα καταργούσαμε τον νόμο αυτό. Κατανοητό. Αρκεί βέβαια να μην δημιουργούσε περισσότερους κλειδονισμούς στην κοινωνία. Δηλαδή τώρα, άμα γινόταν αύριο, θα ήταν πολύ πιο εύκολο. Σίγουρα, αν αυτό έχει προχωρήσει, γίνει μετά από 20 χρόνια και δημιουργηθούν πάρα προβλήματα, θα έπρεπε να γίνει, ναι μεν, αλλά με πολύ μεγαλύτερη, περισσότερες προϋποθέσεις και με καλύτερο τρόπο, για να μην δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα στην κοινωνία. Αυτό δηλαδή, η ισορροπία είναι το παν για σας, από ό,τι καταλαβαίνω. Φυσικά. Κάποιοι ιεράρχες, όπως και εδώ στο νησί ο δικός μας ο Μητροπολίτης, αντέδρασαν πιο σκληρά απέναντι σε αυτό και είπαν ότι μάλιστα είναι ανεπιθύμητοι κάποιοι βουλευτές που ψήφισαν αυτό το νόμο. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό? Καταρχάς τη μετάνοιά μου στο Σεβασμιότατο των Κυθύρων. Μακάρι να είχαμε κι άλλους γι' αυτόν.
είναι ιδιαίτερα αγαπητός σε όλο το χριστεπώνυμο ορθόδοξο πλήρωμα της Ελλαδικής Εκκλησίας. Δεν μπορώ εγώ να κρίνω την αντίδραση ενός αρχιερέως. Με βρίσκει σύμφωνο όμως. Κατανοητό. Κύριε Ναδιώτη, συναντάτε κόσμο, οι πολίτες ενδιαφέρονται για τις ευρωεκλογές. Πώς διαμορφώνεται το κλίμα και τι εισπράτεται από αυτούς? Νομίζω, θα μου πεις τώρα, συγγνώμη για τον ελληνικό, ότι επειδή βαθιά, νομίζω ότι περισσότερο από κάθε άλλη εκλογή ευρωβουλευτών. Νομίζω ότι έτσι νιώθω και εγώ. Ίσως επειδή το ξέρουν ότι κατεβαίνω στον αγώνα αυτό και με πιάνουν και μου μιλάνε με πολύ ωραία λόγια και μου δίνουν τη στήριξή τους. Νομίζω ναι, τον ενδιαφέρει τον κόσμο. Θετική ανταπόκριση, πολύ ελπιδοφόρο. Το διακύβευμα για αυτές τις εκλογές ποιο είναι? Να είναι και να καταφέρει να πιάσει ένα ποσοστό τέτοιο που να μπορέσει να βγάλει περισσότερους από τουλάχιστον 2 ευρωβουλευτές. Κύριε Ναδιώτη, εσείς σε περίπτωση που εκλεγείτε, δεσμεύεστε λοιπόν ότι θα αγωνιστείτε? Καλά, δεν είναι κατεβαίνω για άλλον λόγο. Μόνο σε ό,τι ασχολείομαι συνειδητά στη ζωή μου και με απόφαση δική μου τελική, είναι μόνο για να αφιερώσω το καλύτερο δυνατό και το δυνατό τίτλο μου. Αλλά αυτό που θα είναι, θα θέλαμε πάρα πολύ να μην επιτρέψουμε τον ολοκληρωτισμό αυτών που θέλει να επιβάλλει η σημερινή Ευρώπη. Είμαστε υπέρ της Ευρώπης, αλλά της Ευρώπης στην οποία εντάχθηκε η Ελλάδα. Αυτή που σέβεται, αγαπάει τα κράτη, σέβεται τις αρχές τους, τις παραδόσεις τους, την οικονομία τους. Εμείς βλέπουμε ότι οδεύουμε σε έναν ολοκληρωτισμό τον οποίο σε τίποτα δεν ωφελεί τη δικιά μας χώρα. Άρα φαντάζομαι αυτή θα είναι η προτεραιότητά σας. Ποιες άλλες προτεραιότητες θα θέσετε εσείς ως ευρωβουλευτής αν εκλεγείτε? Εμένα θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο πολιτισμός της Ελλάδας να αναδειχθεί, γιατί αυτός έχει πάρα πολλές μετά συνέπειες στην κοινωνία. Και επειδή η κοινωνία μας, όπως βλέπουμε, οδεύει σε σύψη, συγγνώμη για την έκφραση, το βλέπουμε στις νέες γενιές, δηλαδή αυτή η βία που υπάρχει στους εφήβους δεν υπήρχε στη δικιά μας γενιά και δεν είναι πολύ μακριά. Ένας νέος άνθρωπος νιώθω ότι είμαι. Επίσης, πρέπει να αναπτύξουμε και να αναδείξουμε τον αγροτικό τομέα της Ελλάδας, δηλαδή αυτός ο ολοκληρωτισμός, επαναλαμβάνω, της Ευρώπης, κοντεύει δηλαδή να μηδενίσει τη δικιά μας, όπως επίσης θα ήθελα κάποιος να μου εξηγήσει, γιατί δεν βρίσκω άλλη, να είμαστε η μόνη χώρα με συγκεντρωμένο το μισό πληθυσμό της σε μία πόλη. Σωστά. Είναι τρομερό αυτό. Κύριε Ναδιώτη, ο ρόλος των ευρωβουλευτών που θα κληθούν να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας είναι πάρα πολύ κομβικός. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις βέβαια στις πολιτικές. Η Νέα Δημοκρατία πρεσβεύει άλλα, ο ΣΥΡΙΖΑ άλλα, εσείς ως κόμμα ανήκει άλλα. Πώς μπορεί να υπάρξει μια ομογενοποίηση ή ξεχνάτε κάθε συνεργασία, ας πούμε? Δεν μπορεί να υπάρχει στην παρούσα φάση καμία ομογενοποίηση. Mm-hmm. Δεν μπορεί. Χρησιμοποιούμε τις ίδιες λέξεις και εννοούμε διαφορετικά πράγματα. Είναι δύσκολο να συνεννοηθούμε, δυστυχώς. Κατανοητό. Λοιπόν, κύριε Ναδιώτη, για να σας αποδεσμεύσουμε σιγά-σιγά, γιατί κάποιος να ψηφίσει και να στηρίξει τη νίκη? Γιατί η νίκη χρειάζεται τα πρόσωπα της νίκης και επειδή θέλω να είμαι ένας τέτοιος άνθρωπος, βλέπω να τους διακρίνει όλους η ειλικρίνεια. Δεν είναι οι άνθρωποι επαγγελματίες πολιτικοί, κάτι που νομίζω ότι μας έχει φέρει σε αυτό το σημείο, όντας όλα αυτά τα χρόνια να κυβερνόμαστε από τα επαγγελματίες πολιτικούς, ανθρώπους που έχουν αφήσει τη βολή τους για να υπηρετήσουν την Ελλάδα. Η νίκη είναι ένα κίνημα το οποίο είναι δημοκρατικό, άκρος, πατριωτικό, με την πάρα πολύ καλή έννοια αυτής της λέξης, και πρεσβεύει τις παραδόσεις. Οι παραδόσεις τις οποίες είμαστε περήφανοι. Όλοι από κάπου ερχόμαστε και όλοι για κάποιον παππού μας ήμασταν περήφανος. Γιατί αυτός ήταν η ρίζα που είμαστε εμείς τώρα εδώ. Ας νοιαστούμε εμείς λοιπόν για τα δικά μας παιδιά και για τα επόμενα να είναι και αυτά περήφανα για μας. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Ναδιώτη. Να είστε καλά. Και να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία και καλή δύναμη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Σας ανέφερα. Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Χαίρετε.